Από εκεί έπεσε το κλαδί, χτύπησε το καλώδιο, το έριξε κάτω και ξεκίνησε η φωτιά από εδώ. Και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, όπως βλέπουμε. Πάρα πολύ γρήγορα φύσαγε πάρα πολύ. Ευτυχώς ήταν η άμεση κινητοποίηση. Λίγες πίθες ήταν αρκετές για να ξεσπάσει φωτιά στο βιολογικό σταθμό της Πόμπιας, που γρήγορα πήρε διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Μεγάλη ήταν η αγωνία για τα θερμοκήπια που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής. Φυσούσε 12 μποφόρ νοτιοανατολικός, στην κυριολεξία 12 μποφόρ. Περνάγανε, εγώ είμαι στα 250 μέτρα από εδώ, σε θεία γραμμή. Περνάγανε άλλα 300 μέτρα οι κάφτρες αναμένες. Γύρισε γρήγορα και ο αέρας σε βόρειο-ανατολικό, διαφορετικά. Εγώ θα είχα πολύ μεγάλη ζημιά. Και στα πρώτα σπίτια της Πόμπιας, δηλαδή ευτυχώς ήταν νοτιάς και ακολούθησε μια άλλη πορεία ο άνεμος, αλλά θα μπορούσε πανεύκολα να γυρίσει και προς το χωριό. Δηλαδή η πυροσβεστική αντέδρασε άμεσα και ο Δήμος, ναι, και οι χωριανοί πάρα πολύ. Σε επιφυλακή βρίσκονταν οι αρχές για την πιθανότητα προληπτικής εκένωσης του παραρτήματος αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία, όπου φιλοξενούνται 30 παιδιά. Τέθηκε ζήτημα μήπως εκενωθεί προληπτικά. Ναι, στην αρχή ναι, αλλά ο άνεμος έτσι που ήταν, ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση που δεν περιορίσαμε τη φωτιά. Και ευτυχώς μετά από μισή ώρα, 3/4 έπεσε ο αέρας. Η ζημιά που προκλήθηκε σε καλώδια της ΔΕΗ βύθισε τις γύρω περιοχές στο σκοτάδι και πέρα από τον πυρηνό εφιάλτη οι κάτοικοι έμειναν έως και 14 ώρες χωρίς ρεύμα. Η ηλεκτροδότηση επανήλθε σταδιακά. Ήταν άσχημη κατάσταση. Ρεύμα δεν έχουμε από χθες το βράδυ και τα μαγαζά και τα σπίτια. Όχι όλα τα σπίτια και όλα τα μαγαζά. Είναι γραμμές. Ναι, η φωτιά ήταν τόσο επικίνδυνη. Γιατί τον τα καλά μια λέει πήραν φωτιά. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν 16 άνδρες με 7 οχήματα, κινητοποίηση υπήρξε από πλευράς του Δήμου Φεστού και ακόμα και οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να συνδράμουν πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις. Με την έγκαιρη παρέμβαση αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, σηκωθήκαμε τα τρακτέρια με τα βιτία, την περιορίσαμε κάπως, ήρθαν και οι πυροσβέστες. Όλα καλά. Ευτυχώς που έκοψε ο αέρας. Αν δεν έκοβε ο αέρας, θα ήταν δραματικές καταστάσεις. Τρομάξανε, γιατί ήταν μεγάλη η ζημιά. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν χόρτα ξερά να επικοινωνηθεί η κατάσταση να πάρουν γύρω-γύρω φωτιά. Οπότε ήταν όλα καλά. Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για την ανάγκη πρόληψης, καθώς όταν γιγαντωθούν και τα ξερόχορτα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι όλο και πιο ορατός. Και η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποιεί ότι λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιτρέπεται η καύση κλαδιών.